Γεια σας! Γεια σας! Καλώς σας βρήκαμε και πάλι! Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε καλά και είπαμε να σας κάνουμε σήμερα ένα βίντεο για τα μαλλιά. Για τα μαλάκια μας. Η Μαρία θα φτιάξει τα δικά μου, εγώ θα φτιάξω τα δικά της. Ακριβώς. Όχι τίποτα δύσκολο, κάτι εύκολο. Κάτι γρήγορο. Κάτι γρήγορο. Τι? Σχετικά. Σχετικά. Και σήμερα έχουμε και άλλη ιστοριούλα, θα ναι. Ανακοινώσουμε και τις νικήτριες. Έχουμε πολλή δουλειά. Ναι. Βέβαια. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν. Τώρα. Η κυρία έχει πολύ μαλλί και έχω πολλή δουλειά να κάνω. Ναι. Θα της κάνω ένα. Πώς να σας το πω. Θα της κάνω πλεξουδίτσες. Πάμε. Θα της κάνω ένα εύκολο σχετικά. Θα αρχίσω να της κάνω πλεξούδες. Θα το βάλω βέβαια στο γρήγορο αυτή τη στιγμή. Μάλλον θα σου κάνω την πρώτη για να δει ο κόσμος. Απλά χωρίζουμε τα μαλλιά μας. Ωραία, και ξεκινάμε να κάνουμε πλεξούδες. Εν τω μεταξύ, θα προτιμούσα να μην ήταν βρεγμένα τα μαλάκια σου, γιατί δεν τα στέγνωσες. Τα στέγνωσα, άλλα είναι βρεγμένα, άλλα δεν είναι. Φανταστείτε, εντάξει. Εγώ ένα φούτα κάνω με το. Όχι με το πιστολάκι, φούτα κάνω και στεγνώνουν. Γιατί έχω και πάρα πολλά. Συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε που λέτε κάνουμε πλεξουδίτσες. Και εγώ κάθομαι στην παραλία τώρα και ναι, γιατί τύπου. Μαλλί παραλία θα κάνουμε. Λοιπόν, κάνουμε πλεξούδες όχι πολύ σφιχτές, χαλαρά. Δηλαδή δεν κοιτάμε να το σφίξουμε το μαλλί, ούτε παίρνουμε συγκεκριμένα. Πώς να σας πω. Συγκεκριμένο μέγεθος τούφας. Πέρα από σας ευχαριστώ που με συμπληρώνεις, γιατί ξεχνιέμαι. Γι' αυτό είναι η μία για την άλλη. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα στο τέλος, τώρα σιγά μην γίνει στο δικό του το μαλλί, τα ξάνω λιγάκι για να κάτσει. Στο δικό μου το μαλλί κάθεται. Και στο δικό σου έκατσε. Έκατσε. Κάτσε να το ξαναξάνω λίγο. Πόσα κοτζίδια θα μου κάνει. Όσα μπορώ. Όσα δεν βαριέμαι. Oh. Λοιπόν, θα το πάω τώρα στο γρήγορο. Να, αυτό είναι το χτένισμα της Πέψη, να το σταματήσουμε έτσι, μπράβο. Πολύ ωραίο, σε ευχαριστώ πολύ, ωραίο. Πολύ καλοκαιρινό. Λοιπόν, όχι βέβαια, εννοείται πως δεν θα την αφήσουμε έτσι. Θα πάρουμε εδώ πέρα το ιδιωτικό. Ναι. Πώς ανοίγει αυτό το πράγμα. Μου το έφερε κλειστό τώρα και περίμενε να το ανοίξω εγώ. Λοιπόν. Γελία που είμαι έτσι. Είσαι πολύ ωραία με τα κοτσίδια. Λοιπόν. Δεν ξέρω εγώ πόση ώρα θέλει αυτό να ζεσταθεί. Α, θέλει λίγο, ναι. Ναι, οπότε περιμένουμε. Για την νέα. Τι να πω κι εγώ, να σου φτιάξω αυτό το υπέροχο μαλάκι, θα πας βόλτα. Μην κουνιέσαι πάρα πολύ. Καλά, εντάξει, δεν κουνιέμαι πολύ. Να σου πω ότι εγώ το δοκίμασα στο δικό μου το μαλλί. Και πέτυχε. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω ότι εγώ το δοκίμασα στο δικό μου μαλλί. Έκανα τρεις πλεξούδες με το ζόρι και μάλιστα έκανα τρεις πλεξούδες. Λέω, πω, πολλά μαλλιά που έχω. Δηλαδή, εντάξει. Και εμένα πόσες. Δεν σου έκανα καμιά. 8. Εντάξει. Ναι, αυτό σημαίνει ότι έχει 5 φορές το μαλλί μου. Μην κουνιέσαι πολύ. Είπαμε. Θα σου φύγουν τα κοτσίδια και μετά εγώ τι θα κάνω. Θα πετύχει και θα γίνουμε και ρεζίλι. Okay. Θέλουμε να κάνουμε. Βλέπετε. Θέλουμε να κάνουμε του τύπου το γορβονέ. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο απλό από το να κάνει τα μαλλιά σου κοτσιδάκια βρεγμένα και να πέσει να κοιμηθεί. Για τον απλούστατο λόγο ότι άμα δεν έχουν όγκο τα μαλλιά σου, θα σου γίνει τα μαλλιά κάτω χάλια και θα είναι και πατικωμένα πάνω. Ένα σε στεγνό μαλλί. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο εύκολα. Ωραία. Δηλαδή, παίρνουμε ένα κοτσιδάκι. Ναι. Δηλαδή, δεν φτάνω. Έλα πιο πίσω. Κι άλλο. Ναι, έλα. Ή θα πέσω από κάτω. Βιάζει. Λοιπόν, οπότε παίρνουμε ένα κοτσιδάκι, παίρνουμε το κοτσιδάκι και αρχίσουμε με τη τέτοια. Έλα πίσω. Και το πατάμε σιγά-σιγά. Αχ, ζεστούλη, ωραία. Μια χαρά. Τι πω, πήγαμε σαν να και το καλοριφέρο. Και το πατάμε έτσι. Δεν ξέρω που να πάω την κουνιά μου, το φαΐ. Α, με ξέρω μου κουνιέσαι. Τι να κάνω. Αμά μου βρε κοριτσάκι μου. Να φανταστείτε όταν της έφτιαχνα τα μαλλιά για το γάμο της αδερφής μου. Με είχε λυσάξει και άθαμε σε μια μεριά, ήθελε να κοιτάει τα πάντα. Ήθελε να κοιτάει την ύφη. Ήθελε να κοιτάει. Το γαμπρό. Το γαμπρό. Ήθελε να κοιτάει τον έναν, ήθελε να κοιτάει τον άλλον. Βιαζόμασταν να σηκωθούμε να φύγουμε και είπε επικοίταση γύρω-γύρω.
Ωραία, αφού τελειώσαμε και με την τελευταία τούφα, ναι. Αρχίζουμε και βγάζουμε. Λύνουμε. Λύσε κι εσύ, μην με κοιτάς. Τώρα τι θα κάνεις. Για γύρνω το λίγο ανάποδα. Να το δω. Κάντε και λίγο φσότσου, να σου ρίξω και λίγο λακ. Κάτι, γιατί κανονικά το μαλλί. Έχει ένα κουτσίδι. Α, έχει ένα μικρούλι. Έχει και μικρούλι, έχει και μεγαλούλι. Το ξεχάσαμε αυτό. Που θα μάθουμε να βγω έτσι. Ναι, που θα ζάβει να βγει. Δεν με προσέξεις καθόλου. Ναι, μωρέ. Mm. Το θέμα είναι να το πετύχω. Στο δικό μου το μαλλί πέτυχε, τώρα σε σπέφεις. Κάτσε σου κάνω και λίγο λακ. Μια χαρά εδώ. Για τερίκ, μια χαρά. Γεια σου, κοσάτο. Λουτς. Σου έκανα έτσι λίγο. Λίγο γοργόνι. Η Άριελ. Για να σε δω. Δεν σου είναι άσχημο. Αλλά νομίζω ότι δεν μου πάει αυτό. Δεν ξέρω. Να σχολιάσεις. Φτιάξτε το λίγο, παιδάκι μου. Εσύ είμαι τόσο μαλλί. Αχ, κοίτα ρε, παιδιά. Τι? Εγώ δεν μπορώ να το κοντρολάρω τόσο μαλλί. Εντάξει. Καλό μου φαίνεται, αλλά... Θέλει λίγο. Θέλει λίγο φτιάξιμο. Δεν ξέρω, με δυσκόλεψες πολύ. Τι να κάνω. Κι όμως πέτυχε αυτό που ήθελες, έτσι. Ναι, είναι ατιμέλητο τύπου beachy waves. Εντάξει. Για πάτε στο πλάι. Να το και στο πλάι. Στο πλάι μου αρέσει περισσότερο. Ωραίο σου είναι, αλλά δεν μπορώ να σε δω. Έχουμε και ένα καλό πράγμα εδώ πέρα γύρω-γύρω και δεν μπορώ να τη δω. Ωραίο σου είναι. Εγώ κοιτάζομαι και στο καφέ. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω, πείτε μας και εμάς. Μπράβο. Ναι, δεν είναι άσχημο. Για πείτε μας. Πείτε μας, σας αρέσει. Λοιπόν, και... εμένα θα μου κάνεις κάτι πιο απλό. Κάτι πιο απλό, ναι. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν... Στην... Μαριούλα. Στην κοπελιά. Θα κάνουμε μία όμορφη κοτσιδούλα. Γιατί όπως λέει και η παροιμία, κάνε κοτσίδα τα μαλλιά σου να φανεί η αρχοντιά σου. Α, θα με εκτενήσεις κιόλας. Θα σε εκτενήσεις. Εγώ εκτενήσεις, ναι. Σε είχα. Α! Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ωραία κοτσιδούλα ψηλή και αυτή εδώ τη φρατζούλα θα την βάλουμε στο πλάι. Θα δεις τι ωραία θα σε κάνω. Εγώ αγνώριστη. Α, ναι. Α, ναι. Συγγνώμη. Θα με ξεμαλιάσει βασικά, θα με κάνει αγνώριστη. Έχω που έχω πέντε τρίχες. Θα μείνεις με μία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ωραία. Ναι. Σε βλέπω. Φοβάμαι, μπορεί να σε πονέσω. Καλά το, να ήταν κι άλλο. Πονά. Όχι ρε, κοροϊδεύω. Α. Να πιάσουμε πάνω την κοτσιδούλα μας. Είδες πως φορές το φέρνεις μόνο το λαστιχάκι. Κι άλλο. Άλλη μία. Ωραία. Ξέρεις, εγώ το φέρνω μόνο δύο βόλτες και είναι χαλαρό συνήθως και πέφτει για τσιγκουνιά, όχι για τσιγκουνιά, για να λέω ότι ξέρεις, έχω πιο πολύ μαλλί και είναι σφιχτό, εντάξει. Αχ, κοριτσάκι μου! Λοιπόν, έλα λίγο από εδώ μπροστά και τα ξένα. Για κοίταξε στα μάτια! Πετάει πράγμα, ε. Ωραία. Πες όμως και κάποιες αστείες φάσεις. Εννοείται, τέλος τώρα.
Και εδώ. Σε πονάω. Όχι ρε. Κοίτα πόσο σου πάει. Ωραία, σπάνια τα κάνω τα μαλλιά μου πάνω. Αυτό δεν θα βρίσκω με. Έχω φαβορίτες. Ναι. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Ναι. Φτένα, λάχ, γράτς. Μακριά από μένα όμως. Δεν βλέπουμε. Εμένα και τα λίγα. Πρέπει να έχω μαντήσει όλο το κρεβάτι αυτή τη στιγμή. Επίσης έχουμε καταστρέψει το όζον. Πώς γίνεται να ανέβουν πάνω οι φίτρες, βρε. Για να... Α, ωραίο. Κάτσε να στο κατεβάσω αυτό λίγο πιο κάτω. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πώς μας βλέπετε. Και ξαναήρθαμε στις αρχικές μας θέσεις. Βεβαίως. Αφού αλλάξαμε 500 μεριές. Να σου πούμε ότι γυρνάμε και βράδυ, γι' αυτό είμαστε και λίγο κίτρινες. Δεν μπορούσαμε να... Δεν έχουμε εκτερό. Λοιπόν, να, κάτι απλό. Να είμαστε, ναι. Ένας ωραίος κότσος, θα το γυρίσω, δεν ξέρω, φαίνεται. Ναι, φαίνεται, φαίνεται. Στην Πέπη ένα πιο beachy waves, πιο εύκολο στυλ από το να τα πλέξεις και να κοιμάσαι το βράδυ. Απλά, άμα δεν τα έχεις και λίγο βρεγμένα τα μαλλιά, θα βγαίνει λίγο πιο... Ναι, ναι, σίγουρα. Πιο φουντωτά. Εντάξει. Αλλά τι να την κάνω, εμένα πιο καλοκαιρινό. Ναι, εσένα πιο ελεγκά. Νομίζω ότι θα πάω στη δεξιά σου του πρέσβη τώρα. Είσαι για τα βραβεία Όσκαρ. Εννοείται. Του χρόνου όμως, γιατί τώρα έγινε. Ναι, ναι, για του χρόνου. Ε, δεν με... Είδες, έπρεπε να το γυρίσουμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν με πρόλαβες. Πάντως αυτούς σου αρέσεις. Ε, εντάξει, όχι να δείτε αυτό. Χεράκια με τα μαγικά. Ναι, βέβαια. Σε μεταμόρφωσε. Αχ, άντε, λοιπόν, τράβηξε πάρα πολύ αυτό. Θα σας πούμε ότι έχουμε βγάλει τις νικήτριες. And the winner is... Έλα, πες την πρώτη κοπέλα μας. Είναι η Νινάκη Παπαδοπούλου. Σωστά δεν τη λέω. Αυτό δεν είναι. Σωστά τη λες, ναι. Ωραία, γιατί με κοιτάς έτσι. Γιατί δεν θυμάμαι πάλι την άλλη την κοπελίτσα. Πες μου ότι τη θυμάσαι, Κατερίνα. Πω, ντροπή! Παιδιά, για πιο σίγουρα. Να σας πω. Να τα βάλουμε από κάτω. Κιολάπα, μπράβο, Κατερίνα, κιολάπα. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Είστε οι νικήτριες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λογικά θα σας έχουμε στείλει και μήνυμα για την νίκη σας. Ναι. Συγχαρητήρια, ναι, και πάλι. Συγχαρητήρια, καλοφόρητα. Ναι. Ελπίζουμε να σας αρέσουν. Και ελπίζουμε να γρήγορα να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας δώσετε τις διευθύνσεις σας, να σας στείλουμε τα καλλιτικά. Λοιπόν, και για το τέλος, λοιπόν, μια ιστοριούλα. Μια ιστορία μυστηρίου. Να σας πούμε για την προηγούμενη ότι μπράβο σας, την βρήκατε πάρα πολύ γρήγορα. Πότε το είπαμε. Δεν θυμάσαι που γίναγαμε τα βίντεο και σου λέω στο τέλος, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ότι ξεχάσαμε να το σχολιάσουμε. Ναι. Εντάξει. Alzheimer. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και είπαμε να σας δυσκολέψουμε λιγάκι. Βρήκαμε μια άλλη ιστορία μυστηρίου, λοιπόν. Που λέγεται το κυνήγι. Σε ένα ξέφυγμα κυνηγητό, ένας άντρας. Τι, φανικαίο. Λίγο, ναι, λοιπόν. Ένας άντρας. Πάλι πήγαμε. Βρισκόταν ανάμεσα σε ένα περιπολικό και ένα πυροσβεστικό όχημα. Ξαφνικά το κυνηγητό σταμάτησε απότομα. Τι συνέβη, λοιπόν. Τι έγινε. Ποιος είναι αυτός ο μυστήριος άντρας. Και γιατί το κυνηγητό σταμάτησε απότομα. Τι του συνέβη. Ποιος οδηγούσε το περιπολικό. Και ποιος το περιοριστικό. Λοιπόν, ξαναλέμε το παιχνίδι, τέλος πάντων, τους κανόνες. Μας γράφετε μια υπόθεση από κάτω ή μια ερώτηση και απαντάμε με ένα ναι ή με ένα όχι. Ελπίζω να τη βρείτε και αυτή όσο εύκολα βρήκατε και την προηγούμενη. Καλά, αυτή είμαι.
Αλλά αυτή είναι λίγο δύσκολη. Ναι. Αυτά. Αυτά θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Αν σας άρεσαν τα χτενίσματα ή το βίντεο που κάναμε, κάντε του like. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Γεια σας.